Christopher Hitchens, αποκαλύπτοντας την αλήθεια για το Ισλάμ. Μετάφραση επιμέλεια Κωνσταντίνος Σύρμος. Ας εμβαθύνουμε στο θέμα που μας απασχολεί. Το Κοράνι. Το βιβλίο που ισχυρίζεται ότι αποτελεί την κορύφωση των θείων αποκαλύψεων, ακολουθώντας τα ίχνη των αβάσιμων και ασυνεπών αφηγήσεων του Μωυσή, του Αβραάμ και του Ιησού, που, πρέπει να υποθεί, συχνά ήταν πλάνες και φορτισμένες με ανοησίες. Ξεκινούμε αυτήν την έρευνα με την ίδια διάθεση, αμφισβητώντας αυτό που πολλοί θεωρούν ως την τελική αποκάλυψη, αυτήν του προφήτη Μουχάμεντ, σε παρένθεση Μωάμεθ, και την απαγγελία του, το Κοράνι. Συναντούμε λοιπόν τον άγγελο ή τον αρχάγγελο, αν προτιμάτε, Γαβριήλ, να υπαγορεύει στίχους γνωστούς ως σούρες σε κάποιον με περιορισμένες γνώσεις ή μάθηση. Ξανά βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ιστορίες πλημμύρας που θυμίζουν αυτές του Νόε μαζί με απαγορεύσεις κατά της ειδωλολατρίας. Οι Εβραίοι, όπως και πριν, βρίσκονται ως οι αρχικοί αποδέκτες αυτού του μηνύματος, οι πρώτοι που το ακούν και στη συνέχεια το απορρίπτουν. Και πάλι αντιμετωπίζουμε μια εκτενή συλλογή αμφιλεγόμενων ιστοριών για τις πράξεις και τα λεγόμενα του προφήτη, γνωστά ως Χαντίθ. Το Ισλάμ, αδιαμφισβήτητα, αντιπροσωπεύει ταυτόχρονα το πιο ενδιαφέρον, αλλά και το λιγότερο ενδιαφέρον από τα μονοθεϊστικά θρησκευτικά συστήματα του κόσμου. Βασίζεται στα θεμέλια που έθεσαν οι προηγούμενοι πρωτότοκοι της εβραϊκής και χριστιανικής παράδοσης, ενσωματώνοντας επιλεγμένα εκλεκτικά αποσπάσματα από εκεί και από εδώ. Έτσι, εάν αυτά τα θεμέλια καταρρεύσουν, θα καταρρεύσει και μέρος του Ισλάμ. Η ιδρυτική του αφήγηση αναπτύσσεται μέσα σε ένα εξαιρετικά περιορισμένο πεδίο, προσφέροντας αφηγήσεις για εξαιρετικά βαρετές τοπικές διαμάχες. Τα αρχικά έγγραφα του Ισλάμ, ανεπαρκή όπως είναι, δεν μπορούν να συγκριθούν με τα εβραϊκά, ελληνικά ή λατινικά κείμενα. Η πλειοψηφία της παράδοσής του υπάρχει σε προφορική μορφή και όλα τα υπόλοιπα είναι στα αραβικά. Πολλές αρχές συμφωνούν ότι το Κοράνι είναι κατανοητό μόνο στην αραβική γλώσσα, η οποία από μόνη της υπόκειται σε αμέτρητους ιδιωματισμούς και διαφοροποιήσεις από περιοχή σε περιοχή. Αυτή η φαινομενικά παράλογη και δυνητικά επικίνδυνη θέση υποδηλώνει ότι ο Θεός περιορίζεται σε μια μόνο γλώσσα. Μπροστά μου βρίσκεται ένα βιβλίο με τίτλο «Γνωρίζοντας τον Μουχάμεντ», συγγεγραμμένο από δύο υπερβολικά δουλοπρεπείς Βρετανούς μουσουλμάνους, που έχουν ως στόχο να παρουσιάσουν μια ευνοϊκή εκδοχή του Ισλάμ στον δυτικό κόσμο. Παρόλο που το κείμενό τους είναι επιλεκτικό και υποτακτικό, δηλώνουν με αποφασιστικότητα ότι το Κοράνι, ως κυριολεκτικός λόγος του Θεού, διατηρεί την πραγματική του ουσία μόνο στο αρχικό κείμενο που αποκαλύφθηκε. Μια μετάφραση δεν μπορεί ποτέ να αποτυπώσει την ουσία του Κορανίου, αυτή την απαράμιλη συμφωνία που μπορεί να συγκινήσει άνδρες και γυναίκες μέχρι δακρύων. Μπορεί μόνο να προσπαθήσει να μεταφέρει μια αμυδρή ιδέα της έννοιας που περιέχεται μέσα στις λέξεις του. Αυτό εξηγεί γιατί οι μουσουλμάνοι, ανεξάρτητα από τη μητρική τους γλώσσα, πάντα απαγγέλουν το Κοράνι στην αρχική του αραβική μορφή. Ενότητα, ο Άραβας Θεός. Ας αντιμετωπίσουμε μια αρκετά επικίνδυνη υπόθεση σχετικά με την εθνικότητα του Θεού, δηλαδή ότι ενδεχομένως να είναι ή να ήταν Άραβας.
Ακόμη και αν εξετάσουμε αυτήν την ιδέα ως βασίζουσα, αναγκαζόμαστε να αμφισβητήσουμε τη σοφία του μετά από την επιλογή του να αποκαλύψει, σε εισαγωγικά, τον εαυτό του μέσω ενός αμαθούς ατόμου, το οποίο με τη σειρά του δεν θα μπορούσε να ελπίζει ότι θα μεταδώσει τα τελικά, σε εισαγωγικά, λόγια του, χωρίς αλλίωση ή ακόμα και να τα καταστήσει αμετάβλητα. Κάποιοι μπορεί να το θεωρήσουν αυτό ως δευτερεύον ζήτημα, αλλά έχει σημαντικές επιπτώσεις. Για τους μουσουλμάνους, η θεία ανακοίνωση σε ένα άτομο απλό, ένα άτομο που έχει έλλειψη εκπαίδευσης, φέρει μια παρόμοια αξία με αυτή του ταπεινού αγκίου, σε εισαγωγικά, της Παναγίας για τους χριστιανούς. Έχει τη βολική αρετή ότι είναι πλήρως ανεπαλήθευτη και μη δυνατόν να αποδειχθεί. Καθώς μπορούμε να υποθέσουμε ότι η Μαρία μίλαγε αραμαϊκά και ο Μουχάμεντ αραβικά, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι ο Θεός είναι πραγματικά πολύγλωσσος και ικανός να μιλά κάθε γλώσσα που επιλέγει. Αξιοσημείωτο είναι ότι και στις δύο περιπτώσεις ο Αρχάγγελος Γαβριήλ επιλέχθηκε ως η διαμεσολαβητική μορφή για τη μετάδοση του μηνύματός του. Ωστόσο, παραμένει εντυπωσιακό το γεγονός ότι όλες οι θρησκείες αντιστέκονται απεγνωσμένα στις προσπάθειες να μεταφραστούν οι ιερές τους γραφές σε γλώσσες που είναι κατανοητές από τους ανθρώπους. Όπως εύστοχα αναφέρεται στο ευχολόγιο του Κράμερ, η προτεσταντική μεταρρύθμιση, για παράδειγμα, δεν θα ήταν δυνατή χωρίς τον αγώνα να μεταφραστεί η βίβλος στην κοινή γλώσσα και να καταργηθεί η κυριαρχία της κληρικής τάξης. Ευλαβείς άνθρωποι όπως οι Wycliffe, Coverdale και Tyndale πλήρωσαν το ακριβό τίμημα και γόμενοι ζωντανοί για τις πρώιμες προσπάθειες μετάφρασης. Η Καθολική Εκκλησία ποτέ δεν ανάρρωσε πλήρως από την εγκατάλειψη της ενιγματικής λατινικής τελετής, ενώ η προτεσταντική πλειοψηφία υπέστη μεγάλη ζημιά από τη μετάφραση της βίβλου σε πιο προσιτή γλώσσα. Ορισμένες μυστικές εβραϊκές κοινότητες εξακολουθούν να εμένουν στη χρήση της εβραϊκής γλώσσας και να ασχολούνται με λεκτικά παιχνίδια της καμπάλα, που αφορούν ακόμη και τα κενά μεταξύ των γραμμάτων. Ωστόσο, για τους περισσότερους Εβραίους, οι υποτιθέμενοι αμετάβλητοι τελετουργικοί κανόνες της αρχαιότητας έχουν εγκαταληφθεί και η εξουσία της κληρικής τάξης έχει καταρρεύσει. Το Ισλάμ στέκεται μόνο του ως η μόνη μείζωνα θρησκεία χωρίς καμιά μεταρρύθμιση. Μέχρι σήμερα, οποιαδήποτε λαϊκή εκδοχή του Κορανίου πρέπει να συνοδεύεται από ένα παράλληλο αραβικό κείμενο. Αυτό και μόνο θα έπρεπε να προκαλεί υποψίες ακόμη και στα πιο αργοκίνητα μυαλά. Η εντυπωσιακή ταχύτητα, εμβέλεια και αποφασιστικότητα των μετέπειτα μουσουλμανικών κατακτήσεων έδωσε βάρος στην ιδέα ότι αυτές οι αραβικές αναθεωρήσεις κρατούσαν κάτι δυνατό. Ωστόσο, αν δεχθούμε αυτή τη φθηνή κοσμική νίκη ως απόδειξη, πρέπει να παραχωρήσουμε την ίδια αναγνώριση στις ομοαίματες φυλές του Ιησού, καθώς και στους χριστιανούς σταυροφόρους και κονκισταδόρους του χριστιανισμού. Υπάρχει ακόμη μια ένσταση. Ενώ όλες οι θρησκείες λαμβάνουν μέτρα για να συγγύσουν ή να εξουδετερώσουν εκείνους που τολμούν να τις αμφισβητήσουν, παρένθεση, μια επαναλαμβανόμενη τάση που θεωρώ ένδειξη της αδυναμίας τους, παρά της δυναμικότητάς τους. Παρένθεση. Έχει περάσει αρκετός χρόνος από τότε που η Ιουδαϊκή και Χριστιανική θρησκεία πρόσφευγαν ανοιχτά σε βασανισμό και λογοκρισία. Σε έντονη αντίθεση, το Ισλάμ ξεκίνησε με το να καταδικάζει όλους τους αμφισβητείες σε αιώνια φωτιά και ακόμη διατηρεί το δικαίωμα να το πράττει σχεδόν σε όλες τις επικράτειές του. Συνεχίζει να κηρύσει ότι αυτές οι επικράτειες μπορούν και πρέπει να διευρυνθούν μέσω του πολέμου.
Στην πορεία της ιστορίας, κάθε προσπάθεια να αμφισβητηθούν ή ακόμη και να διερευνηθούν οι ισχυρισμοί του Ισλάμ έχει συναντήσει αυστηρή και άμεση καταστολή. Για το λόγο αυτό, έχουμε το δικαίωμα να συμπεράνουμε ότι η εμφανιζόμενη ενότητα και αυτοπεποίθηση που επιδεικνύει η πίστη αυτή κρύβει μια βαθιά και πιθανώς δικαιολογημένη ανασφάλεια. Είναι αυτονόητο ότι πάντοτε υπήρχαν αιματηρές διαμάχες ανάμεσα σε διάφορες σχολές του Ισλάμ που οδήγησαν σε κατηγορίες αιρετικότητας και βλασφημίας ακόμη και μεταξύ των ίδιων των μουσουλμάνων με αποτέλεσμα φρικτές πράξεις βίας. Έχω κάνει το μέγιστο δυνατό για να αντιμετωπίσω αυτή τη θρησκεία, η οποία μου παραμένει ξένη όπως και σε εκατομμύρια ανθρώπους που θα μεταφέρουν πάντα αμφιβολίες ότι ο Θεός εμπιστεύθηκε έναν αλφάβητο μέσω ενός διαμεσολαβητή με το απαιτητικό κάλεσμα «διάβαση» σε εισαγωγικά. Όπως ανέφερα προηγουμένως, απέκτησα πριν καιρό ένα αντίγραφο της μετάφρασης του Κορανίου. Έχει πιστοποιηθεί από ανώτατες πηγές της Ουλέμα, της Ισλαμικής Θρησκευτικής Αρχής, ως η πιο κοντινή προσέγγιση στα αγγλικά. Έχω παρακολουθήσει αμέτρητες συναθρήσεις, από τις προσευχές της Παρασκευής στην Τεχεράνη έως τα τζαμιά στη Δαμασκό, την Ιερουσαλήμ, την Ντόχα, την Κωνσταντινούπολη και την Ουάσιγκτον. Δύναμαι να επιβεβαιώσω το γεγονός ότι η ανάγνωση στα αραβικά πραγματικά διαθέτει την ικανότητα να προκαλεί τόσο ευτυχία όσο και οργή σε αυτούς που την ακούν. Παρατηρείται επίσης ότι σε χώρες όπως η Μαλαισία, η Ινδονησία και η Βοσνία, όπου κατοικούν μη αραβόφωνοι μουσουλμάνοι, υπάρχει αντιπαράθεση έναντι των προνομίων που παρέχονται στους Άραβες, την αραβική γλώσσα και τις αραβικές κινήσεις και καθεστώτα εντός μιας θρησκείας που ισχυρίζεται ότι είναι παγκόσμια.